κρεβάτι τοξικό για την επιχειρηματικότητα. Το μοντέλο της παραγωγής είναι αναποτελεσματικό. Δοκιμάστηκε 6 χρόνια και είναι αναποτελεσματικό και συνεχίζει να είναι αποτελεσματικό. Το μείγμα της οικονομικής πολιτικής είναι τοξικό. Και είναι τοξικό γιατί η Ελλάδα δεν συνορεύει ούτε με βελτίο, ούτε με Λουξεμβούργο, ούτε με Φιλανδία, ούτε με Γαλλία, ούτε με Δανία. Συνορεύει με χώρες με τις οποίες δημιουργούνται φορολογικά εργασιακά τάμπινγκ, διαφορές. Και δεδομένου της αύξησης των φορολογικών συντάξεων και της μείωσης των εισπράξεων, αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών και αύξησης της ανασφάλισης της εργασίας, της αργής ταχύτητας της γραφειοκρατίας, δεν πρέπει να μην υπάρχουν έλεγχοι, δεν έχει να υπάρχουν παντού, αλλά έχει να είναι γρήγορη και αποτελεσματική, όχι αργή και ταχόπλακα σε κάθε προσπάθεια. Και οπωσδήποτε η γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Σταθερό φορολογικό σύστημα και νομίζω ότι όποιος τολμήσει και θα το τολμήσουμε γιατί θα οδηγηθούμε εκεί το πράγμα στη μείωση των φορολογικών συντριπτών θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις, θα δουλέψουν καλύτερα επιχειρήσεις και θα εισπράξει το κράτος. Ένα κράτος το οποίο έχει ανίσπαρτα χρέη προς το δημόσιο 80 δις, πώς θα εισπράξει επιπλέον φόρους λόγω της αύξησης των φορολογικών συντριπτών. Υπάρχει ένας συντονισμός ιδιότυπος απέναντι στην λογική, στο ρεαλισμό, την υπευθυνότητα και στην αποτελεσματικότητα. Ποιος είναι αυτός, αυξάνουν τα ποσοστά της φορολογικής, της των ασφαλιστικών εισφορών, των έκτακτων εισφορών, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι τα ταμεία είναι άδεια. Αδειάζουν. Αυτό κάποτε θα λύσει, να καλό είναι να λύσει τώρα που δίνεται η δυνατότητα. Και οπωσδήποτε και με το Brexit μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη διαδικασία μέσα από μια κρίση. Πάντα γίνονται ευκαιρίες. Υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες φύγαν από τη χώρα μας και κατασταθήκαν στην Ευρωπαϊκή, στην Μεγάλη Βρετανία γιατί είχαν τα ωφέλη της ευρωπαϊκής κοινότητας. Αυτά τώρα θα εξαρτηθούν, αλλά μπορεί κάποιες από αυτές να πιστέψουν εάν δοθούν σοβαρά, σταθερά κίνητρα. Λοιπόν, εμείς να ξέρετε, είμαστε στο πλευρό των υγειών επιχειρήσεων και προσπαθειών. Και βέβαια είναι ιδιαίτερη χαρά γιατί όταν έγινε η συρρήκνωση των εταιριών σας, δεν έγινε στον χώρο. Αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη κρίση, αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη πτώση της οικοδομής και της ζήτησης, αλλά πρέπει να στηρίξουμε την επιχειρήση, την δική σας επιχείρηση εδώ, να υπάρχει. Γιατί δεν θέλουμε να μετατραπεί η Θεσσαλία και ο πόλος και η Μαγνησία σε έναν υποταφείο επιχειρήσεων και τυπικότητα στην ανακρίση. Γι' αυτό όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Και εκείνο που λέει, α, εγώ θα